Με ομόφωνη απόφαση, η Γενική Συνέλευση των Μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων αποφάσισε τη συνέχιση της απεργιακής κινητοποίησης. Τα προβλήματα οξύνονται καθημερινά. Ήδη έχει ψηφιστεί η κατάργηση των δικηγόρων από την πλευρά του πολιτή στα συμβόλαια, η κατάργηση της παράστασης μάλλον των δικηγόρων στις χαριστικές δικαιοπραξίες και στις ανώνυμες εταιρείες, αλλά και εκεί που διατηρείται η παράσταση του δικηγόρου, δηλαδή στα συμβόλαια, η αξία του ακινήτου θα πρέπει να είναι πάνω από 80.000 ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτά, έχουμε ενταχθεί ήδη στον ΕΟΠΗ με όλες τις συνέπειες που θα έχει αυτή η ένταξη. Έχει ήδη στην ουσία καταργηθεί το επικουρικό κεφάλαιο ασφάλισης. Οι τρικαλίνοι δικηγόροι αποφάσισαν να συνεχίσουν την απεργία μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη, που θα συγκληθεί εκ νέου η Γενική Συνέλευση για να αποφασιστεί αν θα συνεχιστεί η απεργία περαιτέρω ή θα διακοπεί.